Κύριε Φιλικίδη, πόσα χρόνια έχετε στον Ασπρόπυργο και τι συμβαίνει με εσάς, δηλαδή. Πριν από μερικές ώρες ήρθατε στο γραφείο, μας δέξατε ένα σωρό μετάλλια. Αυτό το κάνετε συνέχεια με το να μας φέρετε μετάλλια, όχι μόνο εσείς αλλά και οι αθλητές σας. Και ο κόσμος του Ασπρόπυργου θέλει να μάθει ποιος είναι ο Παντελής Φιλικίδης. Με δύο λόγια. Με δύο λόγια. Αυτό νομίζω δεν είναι και τόσο σωστό να αποφασίζω και να δείγω σαν όνομα το δικό μου, τον εαυτό μου. Ποιος είναι ο Παντελής ο Φιλικίδης που φέρει μέχρι τώρα τα μετάλλια από τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και έχει παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς πρωταθλητές. Αυτό κάνει η δουλεία που κάνω εγώ 12 χρόνια εδώ στην Ελλάδα μένω και κάθε μέρα ούτε Σάββατο Κύριακο δεν ξεκουράγουμε και με σωστό μέθοδο συνεχόμενα πάρω παιδιά όπως λέτε εδώ στο γυμναστήριο από 7-8 χρονά και στα 14-15 πάρουν μετάλλια στην ηλικία όχι παιδών, με ο ανδρών και ανδρών. Σαν δείγμα μπορώ τώρα εδώ στο γυμναστήριο, εδώ κοιτάξτε το συγκεκριμένο το έργο που είναι 14 ετών και πριν μια εβδομάδα ήμουνα στην Κατερίνη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που πέρασε το 26-29 Νοεμβρίου. Πήραμε μετάλλια και αυτό το παιδάκι τρίτη θέση στην ηλικία, δεν είναι ηλικία, ανδρών, η πιο δυνατή στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε. Τα αποτελέσματα έρχονταν μόνο τότε όταν ο άνθρωπος αγαπά τα παιδιά, αγαπά τη δουλειά και μόνο σαν δείγμα έχει υψηλό θέση στο αθλητισμό. Εγώ πιστεύω αυτό δεν είναι σαν μυστικό. Μήπως για πολλούς προπονητές είναι μυστικό. Ο προπονητής πρέπει όχι να λέει και σαν δείγμα πρέπει να είναι για τους αθλητές. Και αυτό εμένα βοηθάει. Που σήμερα ο δόξος ότι εγώ δίνει ένα γεία και μπορώ ακόμα να γυμνάζω και τον εαυτό μου και πως ξέρετε ήμουν στο γραφείο σας, έφερα 9 μετάλλια και έκανα και το παγκόσμιο ρεκόρ στη βιβλία Guinness 90 κιλά και σήκωσα και 12 λεπτά και κράτησα με μικρό δάχτυλο. Κύριε Φιλικίδη, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι το εξής. Είσαστε 12 χρόνια εδώ, φέρνετε αποτελέσματα. Ασχολείστε με τα παιδιά του Ασπροπύργου εδώ και 12 χρόνια. Ναι. Αυτά τα 12 χρόνια, όπως είπαμε, έχετε αποτελέσματα. Υπάρχει κάποια αναγνώριση για το έργο που κάνετε εδώ στον Ασπρόπυργο? Γενικότερη αναγνώριση. Εδώ στον Ασπρόπυργο, ας πούμε, πραγματικά. Δηλαδή, εδώ στον Ασπρόπυργο σας βοηθάνε ούτε ώστε να κάνετε καλύτερο εδώ, το έργο? Ας λέγω την αλήθεια, εδώ στον Ασπρόπυργο. Εμένα η βοήθηση, το πρώτο που. Πώς έδωσε το χέρι σαν βοήθεια ο κύριος Λιάκος, ο Γιώργος, που μας νίκησε ένα κτίριο. Ας πούμε δεν ήταν κάτι παραμύθικο γυμναστήριο και εγώ είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Άλλο είναι το πράγμα που εγώ ήμουν άνεργος 9 χρόνια, χωρίς δουλεία, χωρίς τίποτα, δεν σταμάτησα. Έκανα το αγαπημένο τη δουλεία που ήμουν στο Καζακστάν, εθνική ομάδα προπονητής, με θέση διεκεκριμένους προπονητής. Πίσω στη πλάτη μου ήταν 28 πρωταθλητές στον κόσμο. Στην προστιμή κάνουν αγώνα το μουσουλμάνι και το κράτος για μένα. Και ας πούμε είμαι ευχάριστος γιατί εγώ αγαπώ τη δουλεία, όχι τα χρήματα. Κατάλαβετε και με τέτοιο σκέψη και με τέτοιο ας πούμε δίψα. Εγώ πάντα τα αποτελέσματα βγάλω με υπομονή και σήμερα είμαι ευχάριστος γιατί έχω σταθερό δουλεία στο αθλητικό οργανισμό Δήμο Ασπρόπυργο. Θέλω να λέω και το Δήμο που είναι σήμερα στο κύριο Μιλητίου. Ευχαριστώ. Έχουμε καλό γυμναστήριο και πιστεύω αυτά τα αποτελέσματα που τώρα έχουμε πάνε και θα συνεχίζουμε γιατί έχουμε καλή κατάσταση, έχουμε εργαλεία, όλα έχουμε για πάντα. Τώρα είναι λίγα προβλήματα οικονομικά που έφτασαν τα παιδιά τέτοιου σημείου που μπορούν να σηκώνουν και να γίνονταν και να φέρουν και παραπάνω μετάλλια που λίγο έχουμε οικονομικά προβλήματα. Δεν μπορούμε δηλαδή, σώμα σαν πρώτα κλίματα να πάμε στην αγώνα.
Δεν έχετε λεφτά να πάτε στους αγώνες. Δεν έχουμε τόσο λεφτά πόσο μας χρειαστεί. Κατάλαβε. Με 5-10 χιλιάς δεν μπορώ να υπολογίζω εγώ τα αγώνες που είναι ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Δεν κάνουμε εμείς, ας πούμε, απλό αγώνα κάπου να πάμε να κάνουμε διεθνή τουρνιά. Πάγουν στα πρωταθλήματα που είναι κανονικά σαν σχεδιασμό τη παγκόσμια ομοσπονδία. Που λέει 5-6 φορές εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, γιατί τα παιδιά είναι και πάντα πότε πάμε, φέρουμε, δεν πάμε σαν μακέτα. Πάμε και φέρουμε μετάλλια. Φέρουμε διακρίσεις και δοξίζουμε την Ελλάδα. Κύριε Παντελή, μπορείτε να μας φωνάξετε μερικά παιδιά, να πούμε δύο κουβέντες, να δούμε πώς νιώθουν την άποψή τους, να φρόσουμε μερικά παιδιά. Δεν κλείνω για την κάμερα. Ναι. Από τη Βετεράνος ξεκινάμε, ο κύριος Ανέστης, που έρχεται εδώ, κάνει η ατυγία του από τη Βετεράνος. Ο πιο μεγάλος Βετεράνος, όπως βλέπετε, που λίγο κάνει ξεκούραση στο τραπέζι. Μισό λεπτό. Στο τραπέζι. 90 χρονός, Παπαδόπουλος Γεώργιος. Και αυτός γυμνάζει. Και μετά πάμε από 90, πάμε μέχρι 19 χρονών.